Ήταν αποτέλεσμα για ακόμα μια φορά της απαξιωτικής συμπεριφοράς του Προέδρου απέναντι στην ΕΔΕΚ, αλλά ενδεχομένως και σε άλλα κόμματα. Βέβαια, κάπως, κύριε Πρόεδρε, θα το έχουμε χρόνο να το κουβεντιάσουμε. Κάποιος θα μπορούσε να πει το εξής. Εχθές θα μπορούσε να πει, κύριε Σιζόπουλε, ήσασταν στο Προεδρικό, όχι για το Κυπριακό, για κάποια άλλα πάρα πολύ σοβαρά θέματα που καίνε εξίσου τον Κυπριακό λαό. Καταρχήν, τα θέματα αυτά, και σε αυτό μπορώ να πω ότι υπήρξε πάλι μια λαθασμένη τακτική από την πλευρά του Προέδρου, που καταδεικνύει εν πωλής είτε αντικοινωνιακή σκοπιμότητα, είτε και προεκλογική τακτική. Αφού ήταν τόσο σοβαρά αυτά τα θέματα, τα οποία ήταν 5 στον αριθμό, πώς είναι δυνατόν σε 3 ή σε 4 ώρες να συζητηθούν αυτά τα θέματα με την παρουσία όλων αυτών των υπηρεσιακών και των υπόλοιπων που έχουν ή είχαν προσθεθεί. Άρα λέτε ότι είχε επικοινωνιακό χαρακτήρα αυτή η ιστορία. Δεύτερο στοιχείο. Ναι. Από τη στιγμή που έχουν ετοιμαστεί τα συγκεκριμένα νομοσχέδια και μάλιστα κάποια από αυτά κατατέθηκαν στη Συμβουλή και για χρόνια συζητιούνται, εμείς εκεί τι θα συζητούσαμε? Σε τέτοιες περιπτώσεις η σωστή διαδικασία συγκαλείς την πολιτική ηγεσία να συνδιαμορφώσουμε τις πολιτικές κατευθύνσεις πάνω στις οποίες πρέπει να κινηθούμε για αυτά τα συγκεκριμένα θέματα και στη συνέχεια είναι υπηρεσιακοί ή εμπειρογνώμονες και εσχογράφες να ετοιμάσουν τα σχετικά νομοσχέδια τα οποία να παραμπευθούν στην Βουλή για συζήτηση και για έγκριση. Βλέπετε ότι ακόμα και εδώ η διαδικασία ήταν εντελώς λαθασμένη. Εν πάση περιπτώσει, και δεν θα ήταν και δικοδομητική όπως εξελίχθηκε. Εν πάση περιπτώσει όμως, επί της ουσίας, τέθηκε προδιαδικαστικό ζήτημα από πλευρά Δημοκρατικού Κόμματος και Οικολόγων για να συζητηθεί χθες τον Κυπριακό και να μεταφερθούν σήμερα τα θέματα της εσωτερικής διακυβέρνησης. Ο πρόεδρος για τους δικούς του λόγους πέριξε αυτή την εισήγηση. Στον διάλογο που γινόταν έγινε από την δική μου την πλευρά μια παρέμβαση και επικαλέστηκα την κρισιμότητα των στιγμών όπως όλοι επικαλούνται και από τη στιγμή και από ο πρόεδρος δεν δέχτηκε την αναβάθμιση του Εθνικού Συμβουλίου όπως είχαμε κάνει προτάσεις αλλά τόνισε ότι θα παραμείνει ένα συμβουλευτικό σώμα προς τον ίδιο. Προτείναμε λοιπόν ότι πριν από σοβαρές συναντήσεις και πριν από την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων στα ουσιώδη θέματα που αφορούν την Κυπριακό, ότι θα ήταν καλύτερα το Εθνικό Συμβούλιο να συγκαλείται πριν από τις συναντήσεις, ούτως ώστε συλλογικά να γίνεται μια συζήτηση, να γίνεται μια συνδιαμόρφωση όπου είναι δυνατόν θέσεων και προτάσεων, ναι, να ενισχύουμε την επιχειρηματολογία του Προέδρου και τη διαπραγματευτική του ικανότητα. Και τι απάντηση πήρατε? Και όχι να συγκαλείται εκ των υστέρων απλά για να ενημερωθούμε για όλα αυτά που ο Πρόεδρος κατέθεσε. Η απάντηση του Πρόεδρου ήταν ότι οι δικές μας οι προτάσεις από τη στιγμή που απορρίψουμε την Διζωνική Επικοινωνική Ομοσπονδία δεν είναι επικοδομητικές και δεν θα τον βοηθήσουν. Άρα στην ουσία μας είπε ότι δεν μας έχει ανάγκη και ότι η παρουσία μας εκεί στην ουσία είναι διακοσμητική. Από τέτοια πολιτική απαξίωση η αξιοπρέπεια του οποιοδήποτε κόμματος και του οποιοδήποτε πολιτικού τι υπακούει, εξυπακούει. Μάλιστα. Και ευθύνουν και λες ευχαριστώ με λύση το ρόσταγμα και παραμένω εκεί. Είναι αναφέρετε το δικαίωμα να εκτιμήσετε ότι είναι απαξιωτική η συμπεριφορά του απέναντί σας και να φύγετε. Το ερώτημα το δικό μου είναι άλλο. Το δίκο λέει πως, κύριε, δεν με ακούς το Κυπριακό. Ανοίγω μέτωπο μαζί σου και στα υπόλοιπα θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης. Ας πάρετε αυτή την άποψη. Αυτό είναι θέμα του δίκου. Ναι, λέω ότι λέει το δίκο. Δεν αποχωρήσαμε εμείς για αυτή την επιχειρηματολογία. Καθαρό. Και μάλιστα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για να στηρίξει και το επιχείρημα του μας επικαλέστηκε ότι ενώ έχουμε αποδεχτεί το ΜΟΦ ψήφισμα του Εθνικού Συμβουλίου του Σεπτεμβρίου του 2009 απορρίψαμε τη Διζωνική. Μα ο πρόεδρος ο οποίος απορρίψει στην ουσία τις πρόνοιες του ομόφωνου ψηφίσματος του Εθνικού Συμβουλίου και της Αθετή είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Υπάρχουν σωρία πρόνοιων που τις έχει αθετήσει. Εμείς από εκεί και πέρα την σοβαρότητα μας την έχουμε επιδείξει κατ' επανάληψη. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αρκετοί από τους υπουργούς της κυβέρνησης δημόσια έχουν επενέσει την ΕΔΕΚ για την υπεύθυνη στάση που έχει τηρήσει έναντι σοβαρών ζημάτων των Υπουργείων. Δεν θα αλλάξετε τώρα στάση. Δεν θα αλλάξει στάση η ΕΔΕΚ απέναντι στα θέματα διακυβέρνησης, νομοσχέδια κτλ. Σαφώς και δεν θα αλλάξει θέση και στάση. Εμείς θα στηρίζουμε και θα υποστηρίζουμε εκείνα τα νομοσχέδια και εκείνες τις προτάσεις οι οποίες είναι προς όφελος των πολιτών. Και έχουμε τονίσει κατ' επανάληψη ότι για μας το θέμα το να συνεργαστούμε
σε αυτές τις νομοθεσίες δεν έχει οποιονδήποτε ιδεολογικό χρώμα. Αρκεί να συμφωνούμε με αυτές τις συγκεκριμένες προτάσεις. Κύριε Πρόεδρε, μην τα πούμε όλα σήμερα, γιατί αύριο θα είστε μαζί μας εδώ το πρωί, να αφήσουμε και τίποτα να τα πούμε εδώ από κοντά. Θα έχουμε και τις εξελίξεις που τρέχουν. Είναι και το περίφημο αυτό δελτίο τύπου. Έχει όμως κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παρακαλώ. Μετά από δύο εβδομάδες, επιτέλους ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χθες έλυσε τη σιωπή του και μας είπε τι εννοεί με την πολυμερή διάσκεψη. Ναι. Ο ίδιος προτείνει πολυμερή διάσκεψη κατά τα πρότυπα της συνάντησης του Μπούρκεστοκ. Ναι. Και το μεγάλο ερώτημα που τίθεται, στο Μπούρκεστοκ υπήρχε Κυπριακή Δημοκρατία. Μάλιστα. Ο πρόεδρος στην ουσία αυτή τη στιγμή είτε υποβαθμίζει την Κυπριακή Δημοκρατία σε κοινότητα, είτε αναβαθμίζει το ψευδοκράτος σε κράτος. Τα ολισθήματα του Προέδρου, τα πολιτικά ολισθήματα του Προέδρου όσον αφορά τη διαχείριση του Κυπριακού δεν έχουν σταματημό. Είμαστε σε επικίνδυνη φάση και η επικινδυνότητα αυτή γίνεται ακόμα μεγαλύτερη λόγω των επιλογών του Προέδρου. Και δεν είναι τυχαία και που ένας από τους καλύτερους του συμβούλους διαφώνησε πριν από μερικές ημέρες. Ο κύριος Πολυδίου, μάλιστα. Λοιπόν, και ραντεβού. Ο πρόεδρος αποδέχεται. Ραντεβού, κύριε Πρόεδρε, αύριο εδώ στο πρωτοσέλιδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο.